Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών του Νομού Άρτες και Ερτινή Λέσχη Μοτοσυκλετών διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία στο Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Δημητρίου με μήνυμα «Όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο». Αρχές Ιουλίου, με διπλή αιμοδοσία από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ομού Άρτας, και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσουμε και με άλλες αιμοδοσίες και μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και αυτό γιατί παρατηρούνται αυξημένες ανάγκες σε αίμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι το καλοκαίρι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος για την αιμοδοσία. Συνήθως ο Αύγουστος είναι δύσκολος, αλλά αυτή τη φορά δυστυχώς ξεκινήσαμε από τον Ιούνιο να έχουμε μειωμένη προσέλευση αιμοδοτών στο νοσοκομείο, και από την άλλη παρατηρείται πάντοτε έξαρση τροχαίων. Ήδη τις τελευταίες μέρες ακούμε δυστυχώς πολύ άσχημα γεγονότα, όχι μόνο στην Άρτα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή τη φορά συνεργαζόμαστε με την Αρτινή Λέσχη Μοτοσυκλέτας και είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί έχουν κινητοποιηθεί και έχουν έρθει από το πρωί όλα τα μέλη τους να δώσουν αίμα. Δίνουμε ένα πολύ δυνατό μήνυμα, όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο. Πρέπει να φοράμε κράνος, πρέπει να φοράμε ζώνη, να έχουμε σωστή οδηγική συμπεριφορά, να οδηγούμε με ασφάλεια για να έχουμε λιγότερα τροχαία. Δεν θέλουμε άλλο αίμα στην άσφαλτο, θέλουμε να έρχονται όλοι οι υγιείς πολίτες να δίνουν το αίμα τους στην αιμοδοσία για τους χρόνια πάσχοντες. Οπότε τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία. Θα μας ξαναδείτε, θα κάνουμε πάλι έκκληση για αίμα. Έχουμε ξεκινήσει ήδη από τον Ιούνιο με εκκλήσεις για αίμα συνεχώς και θα συνεχίσουμε και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η χώρα μας εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων στα τροχαία ατυχήματα, ενώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τα τροχαία εμφανίζουν έξαρση, εν ώψη λοιπόν του καλοκαιριού και των αυξημένων αναγκών σε αίμα. Ο αντιπρόεδρος της Αρτινής Λέσχης Μοτοσυκλετιστών, σε δήλωσή του, έδωσε το δικό του μήνυμα. Λιγότερα τροχαία, περισσότεροι εθελοντές αιμοδότες. Προσπαθούμε να οργανώσουμε σωστά μια καινούργια λέσχη που υπήρχε μεν ήδη. Προσπαθούμε να την ξεκινήσουμε πάλι με έναν καλύτερο σκοπό και με ένα καλύτερο μέλλον και για την πόλη και να φέρουμε κόσμο από άλλες λέσχες στην Άρτα, που θα είναι και καλό για την πόλη μας και ήταν και ένα καλό που δώσαμε αίμα να βοηθήσουμε και κόσμο και να υπάρχει και μια εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι τυχαίο όμως, δίνετε ένα μήνυμα με αυτό. Ναι, εννοείται ότι δίνουμε ένα μήνυμα και για να μην υπάρχει αίμα στην άσφαλτο όπως γίνεται συνέχεια με τα ατυχήματα. Προσπαθούμε να το οργανώσουμε όπως καλύτερα γίνεται. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχετε σε κάτι τέτοιο ανάλογο? Ναι, η πρώτη φορά δικιά μου. Έχουμε στη Λέσχη αιμοδότες και ελπίζω να γίνουμε περισσότεροι. Σας ευχαριστώ.